Έχουμε φίλους μας από την Ελβετία και φιλοξενούμε και είναι ενθουσιασμένοι με τα ωραία μας έθιμα, με τα ωραία, με το νέο μας καιρό και τη μεγάλη ελληνική φιλοξενία. Από ποιο μέρος της Ελβετίας? Από τη Λουκέρνη, από την κεντρική Ελβετία. Βλέπετε εδώ πέρα σήμερα έχουμε εκδηλώσεις, έχουμε αρνιά, έχουμε μουσική. Πώς φαίνεται εδώ? Ενθουσιασμένοι. Τους φέραμε ειδικά εδώ πέρα για να δούνε πως είναι στην ωραία Τρίπολη. Έξω υπάρχει, ρωτήστε τους αν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Κοιτάξτε, έξω το Πάσχα δεν είναι τόσο μεγάλη γιορτή όπως εμάς. Τα Χριστούγεννα εκεί γιορτάζονται περισσότερο. Το Πάσχα το γιορτάζουν εδώ για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο. Και είναι ενθουσιασμένοι δηλαδή από την Τρίπολη? Πάρα πολύ. Ρωτήστε τους αγγλικά. Αγγλικά? Ναι, λίγα. Πες το. Make a Zach Malikevas in English, that's the Finnish, that's the English. It's a beautiful place, a beautiful land. We liked it very much here. Και του χρόνου να είμαστε καλά, με υγεία, ευτυχία για όλο τον κόσμο και ό,τι καλύτερο για τον καθέναν ξεχωριστά και για την οικογένειά του. Κύριε Κοσκινά, τις τελευταίες μέρες ο καιρός δεν μας βοήθησε. Σήμερα βλέπουμε πάρα πολύ καλό καιρό, ήλιο. Όντως τις τελευταίες μέρες ο καιρός δεν μας βοήθησε, όμως δεν μπορούμε να βάλουμε με τη φύση και με το, για τον καιρό. Αλλά σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία μέρα, υπάρχει κόσμος, είναι οι ψησταριές εδώ του Δήμου, είναι το παραδοσιακό Πάσχα που κάνει ο Δήμος. Δύο μεγάλες εορτές έχουμε κι εμείς, είναι το Πάσχα μας και η άλωση της Τριπολιτσάς. Για τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους τους δημότες. Χριστός Ανέστη, υγεία προσωπική και οικογενειακή. Βρισκόμαστε στην πλατεία του Άριος, στην κεντρική ψησταριά. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση από κόσμο. Εδώ ψήνονται οι οβελίες και παράλληλα μοιράζουμε στον κόσμο αρνιά τα οποία έχουν ψηθεί στους φούρνους. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους δημότες να περάσουν από εδώ και το απόγευμα στην πλατεία Φιλικών, όπου θα κάψουμε και τον Ιούδα για να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Δεν εννοείται Πάσχα στην Τρίπολη χωρίς ψησταριές. Χρόνια πολλά σε όλους. Κύριε Γανόπουλε, πώς βλέπετε μέχρι στιγμής τα πρώτα σχόλια από τον κόσμο? Βλέπουμε ότι έχουν έρθει και από το εξωτερικό αρκετοί άνθρωποι από το εξωτερικό. Εμείς από την πλευρά του Δήμου προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο. Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει σχόλια. Πιστεύω ότι τα σχόλια θα είναι θετικά υπέρ του Δήμου. Γιατί κάνουμε και προσπαθούμε ό,τι το καλύτερο για τους δημότες σε αυτές τις δύσκολες εποχές τις οποίες έχουμε. Και το Δημοτικό Συμβούλιο που μας επέλεξε να περάσουμε μια υπέροχη ημέρα. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Τράκη Παπαγεωργίου με το κλαρίνο σου. Άντε σήμερα Γιώργη Πασχάλια, Γιωργάκη, Γιωργάκη. Σήμερα είναι η εορτή των εορτών, το Πάσχα του Κυρίου, η Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό χαίρεται ο ουρανός και η γη και εμείς οι άνθρωποι συγχαίρομαι μαζί με την Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό μας βοήθησε και ο ουρανός και όπως είπε και ο ποιητής ο Σολωμός, καθαρότα τον ήλιον επρομηνούσε της αυγής το δροσά του ύστερα αστέρι, σύννεφο πουθενά του ουρανού παντού στα μέρη. Αυτά λοιπόν να μην υπάρχουν και σύννεφα στη ζωή των Ελλήνων, στη ζωή του κόσμου ευχόμεθα να είναι λαμπρή η ζωή μας, όπως είναι λαμπρή η σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Σε όλους εύχομαι η ημέρα της Αναστάσεως να είναι η απαρχή μιας νέας πορείας για το έθνος μας και για την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία, δύναμη και να είμαστε αισιόδοξοι να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Το μέλλον είναι στα χέρια μας. Δεν ανήκει σε κάποιους άλλους, σε εμάς τους ίδιους ανήκει. Δήμαρχε, βλέπουμε για άλλη μια χρονιά μεγάλη επιτυχία στις εκδηλώσεις του Δήμου στην πλατεία Άρεως. Δεν είναι μόνο η πλατεία του Άρεως, να πούμε ότι γιορτάζει όλη η πόλη μας και χαιρόμαστε πραγματικά που όλη η πόλη μέχρι αργά το βράδυ θα είναι σε γρήγορση. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη,
Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε υγεία και εσείς οι δημοσιογράφοι που σας ταλαιπωρούμε αυτές τις μέρες και όλοι οι συμπολίτες μας, τριπολίτες και όλοι οι Έλληνες εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, και εύχομαι του χρόνου να έρχονται στην πόλη μας και να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Και πάλι υγεία, χρόνια πολλά και καλή διασκέδαση να έχουμε. Να είστε καλά. Να μην κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, να κοιτάμε τον διπλανό μας. Πάντα κάποιοι άλλοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από εμάς και το περίσσευμά μας τώρα είναι σφαγή χρήσιμο. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατριώτες, σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες. Μεγάλη μέρα σήμερα για τη χριστιανοσύνη, η Ανάσταση του Κυρίου, αλλά ταυτόχρονα μεγάλη μέρα και για τη δικιά μας, για την πατρίδα μας, για την Αρκαδία, που τιμά τα ήθη και τα έθιμα της παραδόσης με το παραδοσιακό σούβλισμα του Αρνιού. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία σε όλους. Εύχομαι το Άγιο Φως να φωτίζει τις καρδιές όλων μας, να μας δίνει ελπίδα και δύναμη, αλλά ταυτόχρονα να φωτίσει και το δρόμο της πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Βρίσκει την πόρτα αν
στα χείλη θυμμένη. Γιάννη καημένη, πέφτες καπετάνιος. Πάρα μια μέγα σαν καδιάνη, πάρα μια μέγα μέρα γιορτίνη. Σαν το σημάδι, φάνη, κάτι φάνη. Στη γέννη σμένη, σου πότε για παρυβλάκα. Βλαχά, βλαχοπούλα, και τσένη κοπούλα. Μαρή βλαχά, βλαχοπούλα, εσύ τα ξέρεις πουλα.